Χαίρετε! Καλώς ήρθατε και σήμερα στην κουζίνα μας. Είμαι ο Βυσσαρίων και όπως κάθε απόγευμα μαγειρεύουμε μαζί στο Sky γευστικά, λαχταριστά, αλλά κυρίως οικονομικά φαγητά. Σήμερα Παρασκευή και θα ολοκληρώσουμε άλλη μία μαγειρική εβδομάδα μαζί. Θέλω πρώτα να θυμηθούμε τι έχουμε μαγειρέψει από τη Δευτέρα μέχρι και εχθές Πέμπτη, πόσο μας έχουν στοιχήσει συνολικά και τι υπόλοιπο έχουμε μέχρι σήμερα το τέλος εβδομάδος. Τη Δευτέρα είχαμε χειροποίητες ταλιατέλες παντζαριού με αφρόμη ζήθρας και συνοδεύσαμε με σούσι θαλασσινών αλλά ελληνικά. Οι συνταγές μας κόστησαν 7 ευρώ και 19 λεπτά. Την Τρίτη μαγειρέψαμε τάρτα, 4 τυριά με σάλτσα πιπεριάς και ντοματίνια και για επιδόρπιο είχαμε κέικ ρολό με φράουλες. Οι δύο συνταγές κόστησαν 13 ευρώ και 43 λεπτά. Την Τετάρτη στο κύριο πιάτο μας σερβίραμε μπιφτέκια λαχανικών και συνοδεύσαμε το γεύμα μας με σφακιανές πίτες. Οι δύο συνταγές κόστησαν 7 ευρώ και 92 λεπτά. Τέλος, εχθές Πέμπτη, μαγειρέψαμε ζυμαρικά με σάλτσα μπολονές με κιμά κοτόπουλου και ξεκινήσαμε τις πασχαλινές μας συνταγές με το παραδοσιακό τσουρέκι με μαχλέπι και μαστίχα. Το χθεσινό μενού κόστησε 14 ευρώ και 66 λεπτά. 43 ευρώ και 20 λεπτά έχουμε εξοδέψει μέχρι και εχθές. Αυτό πάει να πει ότι σήμερα έχουμε κάτι λιγότερο από 7 ευρώ για να ξοδέψουμε. Πάμε σούπερ μάρκετ να πάρουμε τα απαραίτητα, ό,τι γράφει η λίστα μας για το σημερινό μας μενού και να επιστρέψουμε για να μαγειρέψουμε. Έχω έρθει στην Άνω Γλυφάδα, σε υποκατάστημα ελληνικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Είμαι έτοιμος να περάσω μέσα και να κάνω τις αγορές για το μενού της Παρασκευής. Πάμε! Και οι δύο συνταγές σήμερα έχουν σαν βασικό υλικό το γιαούρτι. Όσο προχωράμε στην άνοιξη και πολύ περισσότερο όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, είναι ωραίο να χρησιμοποιούμε υλικά για να κάνουν πιο δροσερές τις συνταγές μας. Το στραγγιστό γιαούρτι θα μας δώσει τη δροσιά που θέλουμε, έχει πλούσια γεύση και εξαιρετική υφή. Θα μεταμορφώσει ιδανικά και τις δύο συνταγές που έχουμε σήμερα. Σήμερα και στις δύο συνταγές θα επιλέξω ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι με πλούσια γεύση και ιδανική υφή. Στην πρώτη συνταγή θα κάνουμε ένα υπέροχο κοτόπουλο στο τηγάνι, όπου το γιαούρτι θα μας βοηθήσει για να δέσουμε ιδανικά τη σάλτσα μας. Στη δεύτερη συνταγή θα κάνουμε ένα τζατζίκι μπατζαριού. Το γιαούρτι θα είναι το βασικό μας συντατικό. Αυτό που θα δώσει χρώμα θα είναι το μπατζάρι, όπου θα έχει αυτό το έντονο χρώμα του αποτυπωμένο στο τζατζίκι μπατζαριού. Έχουμε έρθει σε υποκατάστημα ελληνικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Άνω Γλυφάδα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θρασίβουλο Παγουλάτο, τον υπεύθυνο marketing της αλυσίδας. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία που μας κάνετε τους τελευταίους 6 μήνες στα υποκαταστήματά σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Πόσο σημαντικό είναι που έχουμε μια ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ? Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύει η χώρα μας, η ελληνικότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Και αυτό μας δίνει ένα ακόμα επιπλέον λόγο να είμαστε περήφανοι για την 100% ελληνική καταγωγή μας. Ως ελληνική αλυσίδα τώρα, πείτε μου ποιους τρόπους στηρίζετε και υποστηρίζετε την ελληνική οικονομία. Καταρχήν, όσο αυτό είναι εφικτό, προσπαθούμε να εφοδιαζόμαστε με ελληνικά προϊόντα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μικρούς Έλληνες παραγωγούς από όλη τη χώρα, τονώνοντας έτσι και στις τοπικές κοινωνίες. Ειδικά στα φρέσκα προϊόντα, η σχέση μας με τους Έλληνες παραγωγούς χτίζεται με επιτυχία σε βάθος πολλών ετών. Ακόμη, έχουμε δημιουργήσει την κατηγορία των επιλεγμένων. Πρόκειται για μοναδικά προϊόντα μικρών τοπικών προμηθευτών, συχνά οικοτεχνιών, από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ένα ακόμη σημείο αιχμής για την αλυσίδα αυτήν την περίοδο είναι η επένδυση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ώστε οι καταναλωτές μας να συνεχίσουν να απολαμβάνουν πρακτικές και οικονομικές λύσεις, αλλά και αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στο σύνολο των προϊόντων μας. Καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες ώστε τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μας να είναι ελληνικά σε όλες τις κατηγορίες, όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό, και να υπάρχει παραγωγή των συγκεκριμένων ειδών στη χώρα μας. Μάλιστα, έχουμε δημιουργήσει, σε συνεργασία πάντα με εξαιρετικούς Έλληνες παραγωγούς, και μία σειρά επιλεγμένων προϊόντων με την ονομασία Εκλεκτές Γεύσεις, προσφέροντας ακόμα μια πιο αναβαθμισμένη επιλογή για τους καταναλωτές μας. Πολύ ωραία.
Στηρίζεται λοιπόν την ελληνική οικονομία και τους Έλληνες παραγωγούς. Και με τους καταναλωτές. Τι γίνεται με αυτούς τους δύσκολους καιρούς? Αυτούς, πώς τους στηρίζετε? Οι καταναλωτές μας αποτελούν για εμάς πρώτη προτεραιότητα. Η εταιρεία μας επενδύει τα τελευταία χρόνια πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στη μείωση τιμών σε εκατοντάδες αγαθά πρώτης ανάγκης, ενώ στόχος μας είναι να εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές και να πραγματοποιούμε συνεχείς κύκλους προσφορών μέσω της μεγάλης διαπραγματευτικής ικανότητάς μας. Ευχαριστώ πολύ που μου απαντήσατε αυτές τις 3 ερωτήσεις. Για άλλη μια φορά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία μέχρι σήμερα. Καλή επιτυχία στους στόχους που έχει η εταιρεία σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια που μας δίνετε κάθε φορά που ερχόμαστε να ψωνίσουμε στο κατάστημά σας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχω ολοκληρώσει τις αγορές μου στην Άνω Γλυφάδα, σε υποκατάστημα ελληνικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Είμαι έτοιμος να επιστρέψω στην κουζίνα για να δημιουργήσουμε τις 2 συνταγές της Παρασκευής, αλλά και να σας αποκαλύψω πως με έναν πολύ εύκολο και φυσικό τρόπο θα βάψουμε κατακόκκινα τα αυγά μας. Έχω προμηθευτεί ακριβώς ότι έγραφε η λίστα μου. Έχω πάρει τα πάντα για 2 μοναδικές συνταγές που έχω για σήμερα. Ποιες είναι αυτές? Δείτε. Σήμερα Παρασκευή ετοιμάζουμε 2 μοναδικές συνταγές με βάση το στραγγιστό γιαούρτι. Στο κύριο γεύμα μας μαγειρεύουμε μπουκίτσες κοτόπουλου με γιαούρτι στο τηγάνι και συνοδεύουμε με τζατζίκι παντζαριού. Στη συνέχεια ο Βυσσαρίων θα βάψει τα κόκκινα πασχαλινά μας αυγά μόνο με κερμιδόφυλλα. Πάμε να ετοιμάσουμε την πρώτη μας συνταγή, όπου είναι κοτόπουλο στο τηγάνι με γιαούρτι. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια στήθος από κοτόπουλο. Το έχουμε κόψει από ό,τι βλέπετε σε μικρές μπουκίτσες. 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. . 30 γραμμάρια μουστάρδα. . Μία πιπεριά φλωρίνης ψιλοκομμένη. . Ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο. . 50 ml λευκό κρασί. . Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και ελαιόλαδο. . Για τη γαρνιτούρα μας θα χρειαστούμε καρότα τα οποία τα έχουμε βράσει και μπρόκολο περίπου 150 γραμμάρια, όπου και αυτό είναι βρασμένο. Εύκολη, γρήγορη, αλλά κυρίως γευστική, είναι η πρώτη συνταγή που θα ετοιμάσουμε με το κοτόπουλο μέσα στο τηγάνι. Αυτό που θα κάνουμε είναι να σοτάρουμε το στήθος από το κοτόπουλο με λίγο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι που έχει κάψει καλά. Έχω βάλει δυνατά το τηγάνι. Προσθέτω ελαιόλαδο και θα βάλω μέσα το στήθος από το κοτόπουλο. Αυτό που θα κάνω, σας το έχω ξαναπεί, θα το πω άλλη μια φορά. Όπως θα βάλω το στήθος μέσα στο τηγάνι, θα κοιτάξω να μην το κουνήσω πάρα πολύ για να δημιουργήσει, να θωρακιστεί από τη μία πλευρά και να μην βγάλει πάρα πολλά υγρά. Ωραία, 2 ακόμα κομματάκια. Τέλεια. Θέλω να πιάσει όλο το τηγάνι και να το αφήσω λίγο να θωρακιστεί χωρίς να το κουνήσω. Εν τω μεταξύ μπορώ να φέρω όλα τα υπόλοιπα υλικά που θα χρειαστώ άμεσα, όπου είναι το κρεμμύδι και το κρασί. Με το που ετοιμαστεί το κοτόπουλο θωρακιστεί, θα αρχίσουμε να προσθέτουμε κρεμμύδι. Θα σβήσουμε με κρασί και μετά θα βάλουμε πιπεριά φλωρίνης, που είναι ψιλοκομμένη, μουστάρδα και φυσικά στραγγιστό γιαούρτι. Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα θα δώσουν τη γεύση που λείπει στο φαγητό μας. Να ανακατέψουμε λίγο το κοτόπουλο, αφού βλέπω ότι έχει πάρει χρώμα από τη μία πλευρά, και να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
Και μόλις επιστρέψουμε, το κοτόπουλο θα έχει προχωρήσει και θα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε επιστρέψει στο Μαγειρεύω Οικονομικά. Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε άλλες δύο μοναδικές συνταγές και σήμερα. Πριν σας πω τι έχω κάνει μέχρι τώρα, δείτε για άλλη μια φορά το σημερινό μας μενού. Σήμερα Παρασκευή ετοιμάζουμε δύο μοναδικές συνταγές με βάση το στραγγιστό γιαούρτι. Στο κύριο γεύμα μας μαγειρεύουμε μπουκίτσες κοτόπουλου με γιαούρτι στο τηγάνι και συνοδεύουμε με τζατζίκι παντζαριού. Στη συνέχεια ο Βυσαρίων θα βάψει τα κόκκινα πασχαλινά μας αυγά μόνο με κερμιδόφυλλα. Αφού ξαναείδαμε και θυμηθήκαμε τι καλό έχουμε σήμερα, να σας πω τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο έχω προσθέσει το κοτόπουλο να σοταριστεί. Έχει πάρει ακριβώς αυτό το χρώμα που θέλω. Και τώρα μπορώ να προσθέσω το ξερό κρεμμύδι που το έχω πάρα πολύ ψιλοκομμένο. Πολύ πολύ μικρά κυβάκια. Αυτό που θέλω να κάνω με το κρεμμύδι είναι να μαλακώσει, να γλυκάνει και να δώσει και αυτό με τη σειρά του τη γεύση που θέλουμε στο πιάτο. Το ανακατεύω μαζί με το κοτόπουλο. Τη φωτιά την έχω πάντα δυνατά, δεν την έχω χαμηλώσει καθόλου. Θέλουμε να πάρει χρώμα καλό το κοτόπουλο. Θέλουμε να μαλακώσει και να γλυκάνει το κρεμμύδι. Και στη συνέχεια να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά που τα έχω δίπλα μου. Το κρεμμύδι είναι έτοιμο και αυτό. Προσθέτουμε το λευκό ξηρό κρασί. Το ανακατεύουμε λίγο, κατευθείαν βγαίνει το άρωμα από το κρασί. Περιμένουμε λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ένας καλός τρόπος για να μπορέσετε να βγάλετε κατευθείαν το αλκοόλ από το πιάτο είναι προσεκτικά με ένα αναπτήρα να γύρετε το τηγάνι και να το ανάψετε. Κατευθείαν θα καεί όλο το αλκοόλ. Εδώ τώρα προσθέτουμε την ψιλοκομμένη πιπεριά φλωρίνης. Προσθέτουμε τη μουστάρδα. Ανακατεύουμε. Η μουστάρδα κατευθείαν θα ανακατευθεί με το κρασί και θα λιώσει. Και τώρα θα βάλουμε το στραγγιστό γιαούρτι. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε 200 γραμμάρια. Αυτό είναι περίπου το 1 πέμπτο, η συσκευασία είναι του κιλού. Θα βάλουμε και το γιαούρτι μέσα, το στραγγιστό. Το βάζω σε μικρά κομματάκια γύρω-γύρω. Ωραία. Θα προσθέσω λίγο αλάτι. Πιπέρι. Και πάπρικα. Πάπρικα θα βάλω αρκετή, είναι γλυκιά και μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα ανακατέψω τώρα με την κουτάλα που έχω. Κατευθείαν το γιαούρτι θα χυλώσει το πιάτο μου. Θα ανακατευτεί με το κρασί και τη μουστάρδα. Με βραστά λαχανικά θα το σερβίρω. Καρότο και μπρόκολο. Αν θέλετε μπορείτε να το σερβίρετε και με ρύζι. Έχει ενσωματωθεί τελείως το γιαούρτι με τα υπόλοιπα υλικά και το μόνο που μένει είναι να το αφήσουμε περίπου 2 λεπτά ακόμα να δέσει σάλτσα και θα είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Στην περίπτωση που κάνουμε ένα γκάλωπ σχετικά με το τι προκαλεί η μπύρα, νομίζω ότι η απάντηση που θα επικρατούσε θα ήταν ότι φουσκώνει και κάνει κοιλιά. Αποφάσισα λοιπόν να σας ενημερώσω για το θέμα αυτό και θα ξεκινήσουμε με τη θερμιδική αξία της μπύρας.
Σε κάθε αλκοολούχο ποτό, η θερμιδική του αξία εξαρτάται από την περιεκτικότητά του σε αλκοόλ. Στην περίπτωση της μπίρας, η περιεκτικότητα είναι περίπου στο 5%, στο κρασί περίπου στο 12% και στο ουίσκι και τα υπόλοιπα ανάλογα υνοπνευματώδη ποτά περίπου στο 42%. Για να μην σας κουράζω λοιπόν, να σας πω ότι ένα ποτήρι μπίρα αποδίδει περίπου 108 θερμίδες, ενώ ένα ποτήρι λευκό κρασί 126 θερμίδες και το κόκκινο κρασί ακόμα περισσότερες. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μπίρα αποδίδει λίγες θερμίδες, λιγότερες ακόμα και από το κρασί. Γιατί όμως έχει συσχετιστεί με το φούσκωμα και το κοιλιακό πάχος? Μια μελέτη που έγινε σχετικά με το θέμα αυτό έδειξε ότι τελικά δεν είναι η μπίρα αυτή που ευθύνεται, αλλά τα παρελκόμενα. Έδειξε δηλαδή ότι όσοι πίνουν μπίρα καταναλώνουν παράλληλα σνακς με μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος, όπως τα πατατάκια, τα λουκάνικα και άλλα ανάλογα. Εάν λοιπόν σας αρέσει η μπίρα, μπορείτε να την καταναλώνετε με μέτρο. Χάρη στη χαμηλή θερμιδική της αξία, είναι ιδανικό ποτό ακόμα και για τη δίαιτα. Πρέπει όμως να αποφεύγετε τα παρελκόμενα τσιμπολογήματα. Αυτό το κοιλιακό λίπος που προκαλούν έχει συσχετιστεί με αρκετές ανεπιθύμητες καταστάσεις. Άλλωστε, όπως είπαμε, η μπίρα περιέχει λίγες θερμίδες, ενώ παράλληλα σε μελέτη που έγινε σε ελληνικό πληθυσμό, στο Λαϊκό Νοσοκομείο, φάνηκε ότι η μέτρια κατανάλωση μπίρας είχε ευεργετική επίδραση στην αγγειακή λειτουργία, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση και προάγοντας την υγεία του καταναλωτή. Στην υγεία σας λοιπόν με ένα ποτήρι μπίρα. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε την επόμενη συνταγή μας, που είναι ένα τζατζίκι μπατζαριού. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια βρασμένα μπατζάρια, 150 γραμμάρια γιαούρτι σφραγιστό, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 λίγο λευκό ξύδι, 1 λίγο φρέσκο δυόσμο, 30 ml ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Εύκολο, γρήγορο και απλό. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα καλό σφραγιστό γιαούρτι. Ένα μούλτι θα χρησιμοποιήσουμε, όπου μέσα εδώ θα βάλουμε όλα μας τα υλικά. Έχουμε κόψει το μισό μπατζάρι και αυτό που θα κάνουμε είναι να το βάλουμε μέσα στο μπολ από το μούλτι, μέσα στον κάδο. Βάλω και από εδώ το υπόλοιπο. Να βάλουμε τη μία σκελίδα από το σκόρδο. Θα κάνω, όπως καταλαβαίνετε, 2 φορές την ίδια δόση. Λίγο ξύδι. Τρία φιλαράκια από φρέσκο δυόσμο. Όπου αυτά θα τα χτυπήσω πρώτα λίγο μόνα τους. Θέλω να πολιτοποιήσω στην αρχή το σκόρδο με το μπατζάρι. Θα προσθέσω ελαιόλαδο. Θα βάλω αλάτι και πιπέρι. Και θα βάλω και σφραγιστό γιαούρτι. Είπαμε, σε αυτή τη συνταγή χρειάζεται να έχετε ένα καλό σφραγιστό γιαούρτι. Θα χτυπήσουμε ξανά όλα μας τα υλικά μαζί. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Θα το βάλουμε αυτό σε ένα μπολ και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά που έχουμε. Πολύ ωραίο χρώμα υπάρχει από το μπατζάρι. Θα το κλείσουμε. Θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο μπατζάρι. Και κοιτάμε τώρα, επειδή βγήκε αρκετά αραιό, δεν θα χρειαστεί να προσθέσουμε καθόλου ελαιόλαδο. Αυτό έχει να κάνει με το μπατζάρι, επειδή είναι
φρεσκοβρασμένο και είναι ακόμα ζεστό, που έχει αρκετή υγρασία εσωτερικά. Πάμε να βάλουμε μέσα στον κάδο από το μούλτι και τα υπόλοιπα υλικά. Έτσι με τη λαδόκολα δεν χρειάστηκε να λερώσουμε καθόλου τον πάγκο μας. Θα βάλουμε τα φιλαράκια από το δυόσμο. Θα βάλω τη μία σκελίδα σκόρδο. Λίγο λευκό ξύδι. Ελαιόλαδο τώρα δεν θα προσθέσω. Θα βάλω πιπέρι. Αλάτι. Και θα χτυπήσω πρώτα αυτά τα υλικά μόνα τους. Είναι πολύ απλό. Μπορείτε να το ετοιμάσετε από νωρίς, να το έχετε στο ψυγείο και να το σερβίρετε την ώρα που θέλετε να φάτε. Και τώρα θα προσθέσουμε το γιαούρτι. Απλό, εύκολο και γρήγορο και με λίγα υλικά. Μπατζάρι, σκόρδο, δυόσμο, ξύδι, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Μια συνταγή όπου και τα υλικά ακριβώς να μην έχει τις αναλογίες, μπορείτε σίγουρα να τις κάνετε με το μάτι. Ωραία. Από ό,τι βλέπω και αυτό είναι έτοιμο. Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Επειδή αυτό που σας είπα είναι πιο πηχτό, το προσθέσω στο υπόλοιπο. Και ελαφρώς θα τα ανακατέψω για να ενσωματωθούν μαζί. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να το αφήσουμε στο ψυγείο τουλάχιστον για 30 λεπτά πριν το σερβίρουμε και όταν είμαστε έτοιμοι το σερβίρουμε και πάει κατευθείαν στο τραπέζι με τα υπόλοιπα υλικά μας. Και επειδή το Πάσχα πλησιάζει, σκέφτηκα σήμερα να σας δείξω ένα τρόπο πώς μπορείτε φυσικά να βάψετε τα αυγά σας. Μπορεί πολλοί από εσάς να το ξέρετε. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι με τα κρεμμυδόφυλλα. Θα βάψουμε σήμερα αυγά, θα τις δώσουμε ένα ωραίο χρώμα μόνο με κρεμμυδόφυλλα. Άλλος τρόπος να βάφουμε αυγά είναι με τον κουρκουμά. Είναι με το τούμερικ, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι με το σαφράν ή με το μόφτο λάχανο. Πάνω κάτω είναι η ίδια τεχνική. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε στο κάτω μέρος κρεμμυδόφυλλα. Οπότε, καλό θα είναι να κρατάτε όσα κρεμμυδόφυλλα έχετε μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, που τότε θα βάψετε όλοι τα αυγά. Βάζουμε κρεμμυδόφυλλα από κάτω και από πάνω θα βάλουμε τα αυγά. Εγώ έχω καφέ αυγά, αλλά άμα πάρετε λευκά, θα βγει πολύ πιο έντονο αυτό το κόκκινο χρώμα. Βάζουμε τα αυγά πάνω από τα κρεμμυδόφυλλα. Είναι πολύ σημαντικό τα αυγά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου όταν μπαίνουν να βράσουν. Μία σειρά κρεμμυδόφυλλα, μία σειρά αυγά και ξανά μία σειρά κρεμμυδόφυλλα. Αυτό είναι. Τα καλύπτουμε από πάνω ξανά με κρεμμυδόφυλλα, όπως είπαμε. Και μέσα εδώ, αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε νερό. Εγώ έχω ήδη βραστό νερό να βάλω μέσα. Θα ανάψουμε το μάτι σε μέτρια θερμοκρασία, σαν να βράζατε κανονικά τα αυγά. Θα βάλουμε ξύδι περίπου 100 ml. Και θα αφήσουμε τα αυγά να βράσουν για περίπου 20 λεπτά. Στη συνέχεια, αυτό που θα κάνουμε είναι να τα βγάλουμε από τη φωτιά και να τα αφήσουμε να κρυώσουμε. Μετά μπορούμε να τα βάλουμε όπως είναι με τα κρεμμυδόφυλλα και με το υγρό που υπάρχει μέσα σε ένα μπολ και να τα αφήσουμε εκεί για 24 ώρες για να διατηρηθεί έντονο το χρώμα. Το αυγό όσο μένει μέσα σε αυτό το υγρό, τόσο πιο πολύ θα ποτίζει από το χρώμα που υπάρχει. Εγώ για να μην περιμένουμε 24 ώρες που είναι αδύνατον,
Έχω ήδη βράσει τα αυγά από χτες και θέλω να σας τα δείξω πώς είναι. Άλλος τρόπος είναι να βάψετε με μπατζάρια τα αυγά σας. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται παράξενο που φοράω γάντια, αλλά ακόμα και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει κίνδυνος να λερωθείς. Τώρα θα βγάλουμε τα αυγά, όπου τα έχουμε βράσει. Είπαμε, είναι και αυτός ένας τρόπος να βάψετε τα αυγά σας με ένα φυσικό, εύκολο και πολύ οικονομικό τρόπο. Πάνω απ' όλα οικονομικό. Βλέπετε πόσο ωραίο έχει γίνει το αυγό. Φαίνεται σαν να έχει βαφτεί με μπογιά κανονική. Πιστεύω ότι φέτος σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς θα αλλάξετε τον τρόπο που βάφατε αυγά μέχρι σήμερα. Αν τα βάψετε τώρα με σαφράν, θα πάρει ένα λίγο πιο πορτοκαλί χρώμα. Τα τελευταία χρόνια, παρόλο που δεν είναι το παραδοσιακό, τα πιο πολλά σπίτια έχουν αυγά από όλα τα χρώματα. Αν το βάψουμε με το κόκκινο λάχανο, βγαίνει κάπως μοβ, γιατί μοβ στην ακρίβεια είναι αυτό το λάχανο. Με το μοβ το λάχανο, οπότε, βγαίνει ένα ωραίο, απαλό μοβ χρώμα. Αλλά πολύ σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε λευκά αυγά. Το άλλο που θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε ένα κομμάτι χαρτί και λίγο ελαιόλαδο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βρέξουμε το χαρτί. Να πάρουμε το κάθε αυγό και να το γυαλίσουμε. Αυτό τι κάνει τώρα, σφραγίζει το χρώμα και αυτή η γυαλάδα μένει συνέχεια, δεν θα φύγει. Είναι έτοιμο και το τελευταίο αυγό. Αποφάσισα να σας δείξω αυτόν τον τρόπο που μπορούμε να βάψουμε τα αυγά μας, γιατί είναι σίγουρο ότι εκτός από την πολλή αγάπη που θα έχουμε στο τραπέζι του Πάσχα, ίσως να μην έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι θα είμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, αγαπημένοι, και θα περάσουμε όπως πάντα ωραία. Πρέπει να βρίσκουμε οπότε ωραίους, έξυπνους και οικονομικούς τρόπους να το κάνουμε αυτό πιο ευχάριστο αλλά και πιο ανάλαφρο. Εγώ σήμερα σας έδειξα ένα διαφορετικό τρόπο να βάφετε αυγά για όσους από εσάς δεν το ξέρετε. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και μόλις επιστρέψουμε, σερβίρουμε τις δύο συνταγές που έχουμε ετοιμάσει, κάνουμε την κοστολόγηση για το μενού της ημέρας, αλλά και για το μενού της εβδομάδας. Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε έρθει στο τελευταίο και πιο γευστικό σημείο της εκπομπής. Είναι η ώρα όπου σερβίρουμε αυτά που έχουμε ετοιμάσει. Αρχικά, να σας δείξω εδώ που έχω ετοιμάσει τα αυγά που βάψαμε πριν λίγο με τα κρεμμυδόφυλλα για να μπουν επάνω στο τραπέζι. Έχω ετοιμάσει το κοτόπουλο. Θα το συνοδεύσουμε μαζί με καρότο και μπρόκολο. Αυτό που θα κάνουμε με το καρότο και τον μπρόκολο, πριν τα βάλω στο πιάτο, θέλω να κόψω έτσι σε μικρότερα κομμάτια τον μπρόκολο, θα δείτε τι θέλω να σας κάνω. Θα βάλω το κοτόπουλο που το έχω ξαναζεστάνει λίγο, το έχουμε ετοιμάσει στο τηγάνι, όπως βλέπετε είναι αχνηστό, και έχουμε βάλει αρκετό στραγγιστό γιαούρτι για να κάνουμε μία ωραία πλούσια και γευστική σάλτσα. Ένα πιάτο γρήγορο που μπορεί να ετοιμαστεί μόλις σε 15 λεπτά. Σήμερα θα το σερβίρουμε με βραστά λαχανικά, καρότο και μπρόκολο. Ο
Όταν σερβίρουμε και κάνουμε την κοστολόγηση, θα δείτε και πόσο οικονομικό είναι αυτό το πιάτο. Θα βάλω το καρότο. Θα σερβίρω και το μπρόκολο επάνω. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Κοτόπουλο με γιαούρτι στο τηγάνι είναι έτοιμο. Καλή σας απόλαυση. Πάμε να βγάλουμε και το τζατζίκι μπατζαριού από το ψυγείο, να το σερβίρουμε μαζί με το κοτόπουλο και τα αυγά στο τραπέζι. Έχει μείνει στο ψυγείο, έχει σφίξει και αυτό που μένει είναι να το βάλουμε σε ένα μπολ και να μπει στο κέντρο του τραπεζιού. Το ρίξω καλύτερα έτσι πιο εύκολο. Λέω να ρίξω τη μισή ποσότητα, γιατί είναι αρκετή. Λίγο ελαιόλαδο. Και μην ξεχνάτε ότι το τζατζίκι μπατζαριού είναι ιδανικό και για το πασχαλινό τραπέζι. Μην λείψει. Είναι έτοιμο. Καλή σας απόλαυση. Το τραπέζι μας έχει σερβιριστεί. Είμαστε έτοιμοι να φάμε, αλλά πρώτα πρέπει να δούμε πόσο μας τύχησαν οι δύο συνταγές που έχουμε ετοιμάσει. Για το κοτόπουλο με γιαούρτι στο τηγάνι χρειαστήκαμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι με κόστος 67 λεπτά. Φιλέτο κοτόπουλο κομμένο σε μπουκίτσες με κόστος 3 ευρώ και 24 λεπτά. Πιπεριά φλωρίνης με κόστος 43 λεπτά. Και μπρόκολο με κόστος 50 λεπτά. Για το τζατζίκι μπατζαριού χρησιμοποιήσαμε 150 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι με κόστος 50 λεπτά. 200 γραμμάρια μπατζάρια με κόστος 36 λεπτά. 30 ml ελαιόλαδο με κόστος 13 λεπτά. Και λίγο φρεσκοδιόσμο με κόστος 12 λεπτά. Συνολικά, για τις δύο συνταγές που ετοιμάσαμε σήμερα, ξοδέψαμε 6 ευρώ και 46 λεπτά. Ενώ για ολόκληρο το μενού από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ξοδέψαμε 49 ευρώ και 66 λεπτά. Αυτό πάει να πει ότι για άλλη μια εβδομάδα καταφέραμε να πιάσουμε το στόχο μας, που είναι ένας. Να μαγειρεύουμε 5 λαχταριστά μενού για 5 ημέρες για μια τετραμελή οικογένεια με κόστος μικρότερο από 50 ευρώ. Να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Από εμένα γεια σας και τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.